κοντά μου, Στέλλα Κάσδαχλ. Είναι μεγάλη χαρά γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολυμήχανη. Ασχολείται με τόσα πράγματα ταυτόχρονα που όταν κανείς μπει στο Google και γράψει το όνομά της, νομίζω ότι πρόκειται για πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς ανθρώπους. Σε πέντε διαφορετικά μέρη το σπίτι. Σε πέντε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Πραγματικά πώς τα καταφέρνεις, Στέλλα. Έτσι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, φεύγει από την Αθήνα, ξαφνικά βρίσκεται σε ένα νησί της άγονης γραμμής για να διδάξει τα παιδάκια κάτι. Μετά επιστρέφει, γράφει ένα βιβλίο το οποίο είναι υποψήφιο για βραβείο. Φεύγει και από εκεί. Δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται αλλιώς ένας άνθρωπος εκτός από πολυπράγμων και πολυμήχανος. Πραγματικά. Δεν ήταν μόνο ο Οδυσσέας τελικά. Έχουμε και σύγχρονους μας πολυμήχανους. Τι κάνεις, Στέλλα μου? Είμαι καλά. Είμαι εδώ γιατί σε λίγο θα έχουμε στα Public της Οδού Τσιμισκή μια εκδήλωση του Bookworm, της λέσχης online, μάλλον της online λέσχης ανάγνωσης που ξεκίνησε από την Αθήνα και αυτή τη στιγμή έχουμε μέλη από όλη την Ελλάδα. Πώς μας αφορά? Μας αφορά γιατί μπαίνοντας στο bookworm.gr μπορείτε να γραφτείτε, να λαμβάνετε το newsletter μας, να μαθαίνετε για το βιβλίο που διαβάζουμε κάθε μήνα. Κάθε μήνα ένα διαφορετικό βιβλίο και να σχολιάζουμε μέσα από το site όλοι μαζί το συγκεκριμένο βιβλίο. Οι offline συναντήσεις γίνονται μέχρι τώρα στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρώτη που κάνουμε ταυτόχρονα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θα γίνει εδώ η συνέντευξη με τον κύριο Ζουργό και θα μεταδίδεται με Skype στην Αθήνα, στα Public του Συντάγματος, όπου θα υπάρχει μια διαδραστική εκδήλωση ανάμεσα στις δύο πόλεις και φιλοδοξούμε για ακόμα περισσότερα με streaming, ώστε να μπορεί ο καθένας από οποιαδήποτε πόλη βρίσκεται να παρακολουθεί τι κάνουμε. Ωραία. Πες μου, πού ήσουν χθες, μέχρι το μεσημέρι? Χθες ήμουν στη Σάμο. Τι έκανες στη Σάμο? Στη Σάμο είχα πάει να παρουσιάσω μαζί με τον Γιάννη Γιαννούδη, το συνιδρυτή του Mentor Kids, να παρουσιάσουμε την καινούργια δράση αυτή του Mentor Kids. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα δίκτυο εθελοντών που εργάζονται για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων. Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά και έρχεται να ακουμπώσει με το βιβλίο που γράφω αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων, με το πώς διαλέγουμε τι θα σπουδάσουμε, πώς παίρνουμε αυτή την απόφαση. Τι σχέση έχει με τον δικό μας επαγγελματικό προσανατολισμό και τα εγχειρίδια που διδάσκονταν στην τρίτη ηλικίου και πάντα όλοι κάναμε κοπάνα? Χειρότερη από τη γυμναστική ήταν η ώρα του ΣΕΠ. Κοίταξε να δεις. Εκείνα τα βιβλία θυμάσαι ότι είχαν τις σχολές, αλλά διάζαν τις σχολές. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει άμεση σύνδεση με το τι θα βρούμε βγαίνοντας από τις σχολές. Οπότε ένας ρόλος του Mentor Kids είναι να μιλήσουν οι μέντορες στα παιδιά για το επαγγελματικό τους πεδίο, πάρα πολύ συγκεκριμένα για την πραγματικότητα ενός επαγγέλματος που μπορεί να ενδιαφέρει τα παιδιά, για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, χωρητικότητα, ελπίδες, επαγγελματική υποκατάσταση κτλ. Και ακόμα και τι είναι αυτή η δουλειά. Δουλεύεις έξω, δουλεύεις μέσα, ποιες ώρες δουλεύεις, με ανθρώπους, μόνο σου. Τι πρέπει να σπουδάσεις, πώς μπορείς να φτάσεις εκεί. Πράγματα που δεν τα λένε συνήθως τα βιβλία. Πρέπει να σου πω ότι το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν υπάρχει πια στα γενικά λύκεια. Υπάρχει μόνο στα επαγγελματικά λύκεια και στα γυμνάσια. Mm-hmm. Και αυτό που κάνανε οι δικοί μας καθηγητές, δεν ξέρω εσύ πώς το έζησες, μας είχαν φέρει ένα πυροσβέστη να μας μιλήσει. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά από τα 28 παιδιά της τάξης, πόσα ήθελα να γίνει πυροσβέστη. Δεν σε είδα να πείστηκες τελικά να γίνει πυροσβέστη. Παρόλα αυτά, αν και θα σου πήγαινε κόκκινο στο λουλί, είναι αυτό το θέμα, δηλαδή. Φαντάζεσαι. Οπότε εμείς φιλοδοξούμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με μέντορες από όποιο επαγγελματικό πεδίο και αν τα ενδιαφέρει. Για να μπορέσουν να έχουν μία επαφή. Ναι. Αυτή τη στιγμή με τι καταγίνεσαι σε γραφικά? Με αυτό το βιβλίο που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο δίκτυο. Που θα περιγράφει στα παιδιά αυτό, το πώς μπορούμε να πάρουμε αυτή την απόφαση, πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε ποια είναι η κλίση μας, mm-hmm. πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις επιλογές και να βάλουμε προτεραιότητες, πώς μπορούμε ακόμα και να διαπραγματευτούμε με τους γονείς και τους καθηγητές μας, που ο καθένας ασκεί τη δική του επιρροή πάνω μας. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος της κρίσης, του αν θα βρω δουλειά, του και ποια είναι τα επόμενα μου βήματα. Επίσης, το βιβλίο της Στέλλας ήθελα μόνο να χωρέσω. Είναι υποψήφιο στην κατηγορία παιδικό-εφηβικό στα κρατικά βραβεία, παιδικά κρατικά βραβεία. Το λέω με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου που τη γιορτάζουμε στις 2 του μηνός. Συγχαρητήρια, ελπίζω να σκίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε καθυστέρησα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Φεύγω τρέχοντας για τον κύριο Ζουργό. Σας περιμένουμε. Με μεγάλη χαρά. Εσένα τώρα, ναι. Θα στα πω χαρτί και καλαμάρι. Θα μου τα πεις. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.